Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κάποιες μικρές χαραμάδες, κάποιες ρογμές άνοιξαν στο μεγάλο τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέλνουν αχνές έστω ελπίδες για μια άλλη Ευρώπη. Η δράση και ο αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα στην Ευρώπη με αιχμή το χρέος της χώρας συνέτειναν ώστε να ανοίξουν αυτές οι χαραμάδες. Έτσι, ώστε η βαριά ακινησία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που δεσπόζουν στο ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο να αμφισβητούνται ευθέως. Μια τέτοια άλλη Ευρώπη και εντός της μια άλλη Ελλάδα οραματιζόμαστε και στην επικράτεια των τεχνών, των γραμμάτων του πολιτισμού. Του πολιτισμού που βρέθηκε σε δεινή θέση ιδίως αυτά τα 5 τελευταία καταστροφικά χρόνια. Υποχρέωση τώρα είναι να μεγαλώσουμε τις χαραμάδες και να συμβάλλουμε στην ολική επαναφορά και επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Και μαζί με αυτό ενός νέου τοπίου πολιτισμού για όλους τους πολίτες χωρίς εξαίρεση. Διακηρυγμένη μας αλήθεια άλλωστε είναι πως ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό. Μέρος του πολιτισμού και δημόσιο αγαθό επίσης είναι και η περιοχή των οπτικοακουστικών μέσων, η ηλεκτρονική επικράτεια, η ενημέρωση και η ψυχαγωγία. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έχει εκπονήσει και καταθέσει σε δημόσια διαβούλευση δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Το σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, το νομοσχέδιο για τα κανάλια για να συνονοούμαστε, που ρυθμίζει και θέματα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το νομοσχέδιο για τη σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων που ρυθμίζει και θέματα επικοινωνιακής διπλωματίας και εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Με το πρώτο νομοσχέδιο, επιτέλους, οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής θα έχουν μαζί με τα γενναία δικαιώματά τους και υποχρεώσεις. Εδώ περιγράφονται ακριβώς οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και μπαίνει μια τάξη στο τοπίο. Διασφαλίζονται η νομιμότητα, η διαφάνεια, η πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία. Διασφαλίζονται ακόμα και τα δικαιώματα των εργαζομένων με αυστηρούς κανόνες. Με τους χάρτες συχνοτήτων καθορίζονται οι συχνότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να τηρούν οι πάροχοι εκπομπής εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Σημαντική όμως είναι και η ίδρυση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Η ΕΡΤ δηλαδή θα παρέχει ψηφιακό σήμα σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας ή περιφερειακής εμβέλειας με φθηνό τιμολόγιο. Με το δεύτερο νομοσχέδιο δημιουργείται μια βάση δεδομένων, ένα ευρετήριο, όπου θα μπορεί κάποιος να βρει οτιδήποτε έχει καταγραφεί οπτικά ή ακουστικά στην Ελλάδα ή για την Ελλάδα, από την εφεύρεση του τρόπου καταγραφής ήχου και εικόνας έως τα σήμερα. Τακτοποιείται ακόμα το τοπίο των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Τα δύο αυτά νομοσχέδια δεν καλύπτουν απλώς κενά. Δεν διορθώνουν στρεβλώσεις και αδικίες ετών μόνον. Είναι παρεμβάσεις σύγχρονες που χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθόδους υψηλής επάρκειας στην επικοινωνία και για όσα καλά απορρέουν από αυτήν. Δεν είναι απλώς δύο τεχνοκρατικά νομοσχέδια. Είναι προτάσεις με ουσία, νόμοι με κοινωνική ευαισθησία και φροντίδα για τους πολλούς, μεροληπτώντας υπέρ των πιο αδύνατων στην κοινωνία αυτή όπου πάρα πολλά έχουν υποβαθμιστεί και διαλυθεί. Μια κυβέρνηση σαν αυτή που με πίστη έφερε πάλι στη διακυβέρνηση της χώρας ο λαός στις εκλογές του Σεπτεμβρίου δεν έχει κανένα λόγο να διαχειριστεί την κληρονομιά του συστήματος των ΜΜΕ, των ημετέρων,
των ανάξιων αποψιούχων που προσκολώνται σε κάθε εξουσία και όλων αυτών που εργάζονται στο δημόσιο χώρο μόνο για το προσωπικό τους όφελος. Θα εργαστούμε λοιπόν ώστε ο πολιτισμός να αλλάξει πρόσωπο. Να είναι ένα δημόσιο αγαθό που προσφέρεται πλουσιοπάροχα στον πολίτη αυτής της χώρας, αδιακρίτως κοινωνικής θέσης, μόρφωσης και οικονομικής επιφάνειας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η φροντίδα για τις κρατικές σκηνές, για τις ορχήστρες, τα μουσεία, τις τέχνες θα είναι μακριά από το βολικό, το βαρύ πυροβολικό μας είναι ο πολιτισμός που βαρεθήκαμε να το ακούμε 40 χρόνια τώρα. Τα γράμματα, οι τέχνες, το πολιτισμικό αγαθό στην ψηφιακή εποχή είναι ιδιαίτερο μέλημά μας. Η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια ψηφιακή αγορά θα φέρει τα έργα των Ελλήνων δημιουργών σε επαφή με το παγκόσμιο κοινό έτσι, ώστε να επιτευχθεί αυτό που διακήρυξε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την εκφώνηση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, να επιστρέψουμε και σε αυτόν τον τομέα την εξουσία σε όλους αυτούς στους οποίους ανήκει, στον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουρολιάκο. Το λόγο έχει ο κύριος Τζελέπης Μιχαήλ από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Κύριε Τζελέπη, για 6 λεπτά.